Είναι ώρα για αλλαγές στο υγειονομικό σύστημα της χώρας που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε σήμερα εν ώψη της κατάρτισης του υγειονομικού χάρτη της χώρας. Στις 15 του μηνός Μαΐου η Αθήνα και Πειραιάς, στις 25 όλη η τρίτη και η τέταρτη υγειονομικές περιφέρειες και στις 30 Ιουλίου οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν την 1η Ιουλίου από τον Υπουργό Υγείας. Τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Τιμοσίνη και τον έτερον Υφυπουργό του Υπουργείου μας, τον κύριο Αϊδόνη. Ό,τι άλλο ακούσετε από οποιονδήποτε άλλον μέχρι τότε είναι ψέμα και μόνο ψέμα. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει περίπου 28 χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκε το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει προσφέρει αξιόλογες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάνε όμως 20 χρόνια από τότε, 28 χρόνια από τότε, και εδώ και 15 περίπου, αν όχι 20, έχουν αρχίσει και φωνές διαμαρτυρίες για τις ανεπάρκειες του συστήματος. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι το σύστημα εξεπέρασε τα όρια του. Πρέπει εμείς να δούμε τα σημεία των καιρών, να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Όλοι μπορούμε να είμαστε χρήστες αυτού του συστήματος, αν ατυχήσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Και είναι η ώρα να κάνουμε αλλαγές που χρωστάμε αυτά τα 20 χρόνια, βλέποντας και την οικονομική κρίση ως ευκαιρία. Ο κύριος Λοβέρδος τόνισε πως σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο τη δημόσια υγεία και πραγματοποίησε 4 παραδοχές που έχουν φέρει το σύστημα υγείας της χώρας σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Έχουμε παραδοχή, πρώτη είναι αυτή, τις υψηλότερες δαπάνες στον πλανήτη. Είμαστε η έκτη χώρα κατά σειρά σε εθνική δαπάνη. Εθνική δαπάνη. Από τον ιδιώτη μέχρι το ασφαλιστικό ταμείο και το κράτος. Δεύτερη παραδοχή. Παρά τις υψηλές δαπάνες δεν έχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες. Τρίτη παραδοχή. Έχουμε υπερπληθώρα γιατρών και νοσοκομιακών κλινών. Η σχέση κρεβατιού στο νοσοκομείο με γιατρό είναι κοντά στο 1:1. Ο μέσος όρος στο νοσά είναι 0,4 γιατροί για κάθε ένα κρεβάτι. Παραδοχή τέταρτη. Αυτοί οι γιατροί δεν είναι κατανεμημένοι ισομερώς. Αλλού έχεις πληθώρα, δεν έχεις κανένα. Σήμερα ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο το ΕΣΥ από ό,τι χθες. Έρχονται σε εμάς. Γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Ο Υπουργός υπογράμισε πως όσοι γιατροί είναι αντίθετοι σε αυτή την προσπάθεια το κάνουν μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τις αναγκαίες αλλαγές. Είμαστε στην ίδια πτέρυγα, στην ίδια πλευρά του δρόμου με τους γιατρούς. Η τεράστια πλειοψηφία του γιατρικού κόσμου μας στηρίζει. Γιατί έχει η συνέστηση του συμφέροντός της. Οι λίγοι που είναι απέναντι και δημιουργούν τηλεοπτικά γεγονότα, δημιουργούν μόνο τηλεοπτικά γεγονότα. Νωρίτερα, έξω από την είσοδο της αίθουσας που παραχώρησε την ομιλία του Υπουργός, είχαν συγκεντρωθεί γιατροί της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Θεσσαλονίκης που χαρακτήρισαν προσχηματική την επίσκεψη του Υπουργού, καθώς δεν κλήθηκαν στη σύσκεψη αυτή για την κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη της πόλης, ενώ μίλησαν και για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να καταγγείλουμε τον προσχηματικό διάλογο του Υπουργού. Ήρθε να μιλήσει, καταρχήν να τον καταγγείλουμε για τη διαδικασία. Ήρθε να μιλήσει λοιπόν για το νέο υγειονομικό χάρτη και ξέχασε να καλέσει τους νοσοκομιακούς γιατρούς να συμμετέχουν και να πούν την άποψή τους. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να τον καταγγείλουμε και να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που επιχειρείται σήμερα στο χώρο της υγείας. Να πούμε ότι είμαστε αντίθετοι με το κλείσιμο νοσοκομείων, με το κλείσιμο κλινικών. Είμαστε αντίθετοι με την διαδικασία, την επιταχυνόμενη της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Η Ομοσπονδία, σε μία ακόμα ανακοίνωσή της μετά από απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας χθες, καταγγέλει όλη αυτή τη διαδικασία που συντελείται και σήμερα εδώ ως προσχηματική, δηλαδή μια διαδικασία που προηλημένες αποφάσεις για το κλείσιμο ενός τεράστιου κομματιού του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει να το ονομάσει διάλογο για το νέο υγειονομικό χάρτη. Είναι απίστευτα τα όσα εξελίσσονται. Την καταγραφή της μιζέρια που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει την ονομάζουν υγειονομικό χάρτη για να έρθουν να επικαλεστούν τα προβλήματα,
της λειτουργίας, όχι για να τεπιλήσουν, αλλά για να κλείσουν με βάση αυτά τα νοσοκομεία. Δεύτερον, μιλάνε για υγειονομικό χάρτη και καταγράφουν στα ποσοστά των γιατρών, ακόμα και τους αγροτικούς και τους ειδικευόμενους, και ονοματίζουν, βγάζουν αναλογίες κρεβατιών με γιατρούς, όχι με βάση τον πραγματικό αριθμό που υπηρετεί στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά με βάση τον συνολικό αριθμό που απασχολούνται στη χώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι τους βγάζουν διπλάσιους και τριπλάσιους από τις υπόλοιπες χώρες, ενώ ξέρουμε ότι είμαστε η χώρα στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό δημόσιων δαπανών, όχι συνολικών δαπανών, δημόσιων δαπανών για την υγεία, το συντριπτικά μικρότερο αριθμό νοσηλευτών και το σημαντικά χαμηλότερο αριθμό γιατρών ανακρεβάτη και ανάρρωστο. Ο Υπουργός απάντησε και χαρακτήρισε αυτόκλητους σωτήρες όσους μιλούν για προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Πολλοί αυτόκλητοι σωτήρες έχουν πάρει το λόγο. Σε αυτό το εγχείρημα βρίσκουν απόπειρες ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Αν είναι καλά. Υπάρχει κοινό για αυτά τα επιχειρήματα στην Ελλάδα. Αν υπάρχει, είναι μειοψηφικό. Εμείς, η αίθουσα αυτή, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, στην πλειοψηφία του, συγκροτείται από δυνάμεις που θέλουν να σώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας.